τη Δάφνη Βανατών. Πολύ αγωνιστική ομάδα, ήρθε να κερδίσει και καλά έκανε. Αμφίδοβο παιχνίδι με φάσεις εκατέρωθεν και στις διοριστίες. Μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι, μπορούσαμε να έχει χαθεί κιόλας. Το τελικό αποτέλεσμα βάσει τις προσπάθειες των δύο ομάδων, κατά τη γνώμη μου, κρίνεται δίκαιο ποδοσφαιρικά. Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε κάτω από τη ζώνη του προβιβασμού. Θέλουμε νίκες, με ισοπαλίες μπορεί να κερδίσει εντυπώσεις. Ουσία δεν κερδίζει. Αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε τουλάχιστον δύο παιχνίδια, η παραμονή μας στην κατηγορία θα είναι δύσκολη. Θα ρεμίσουμε τώρα με τη διακοπή, θα δουλέψουμε περισσότερο στις αδυναμίες μας, ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε σε αυτή τη φάση του πρωτάθληματος. Και πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι, που είναι καθοριστικό για την πορεία της ομάδας στην Ουγγαρική, θα φανούμε και τυχεροί εκτός από ανταγωνιστικοί, γιατί αυτό σίγουρα είμαστε, έχουμε γίνει τουλάχιστον, για να καταφέρουμε να σώσουμε την κατηγορία. Καλή συνέχεια, καλό Πάσχα στην ομάδα και στους ανθρώπους της Δάφνης Βανατών και εσάς προσωπικά που μας καλύπτετε τα ρεπορτάζ και μας βοηθάτε στο έργο μας.